Γεια σας. Βρίσκομαι σήμερα εδώ στα πλαίσια της δράσης του Υπουργείου Παιδείας Σχολείου Επιχειρηματικότητας για να σας παρουσιάσω τις βασικές αρχές γύρω από το website και τα social media. Ονομάζομαι Χουλιάρας Γιώργος, είμαι απόφοιτος πληροφορικής και το μεταπτυχιακό μου είναι επάνω στην ανάλυση και το σχεδιασμό επιχειρησιακών συστημάτων. Όλοι φυσικά θα έχετε ακούσει για το Facebook, για το Twitter, για το LinkedIn, ίσως λιγότεροι. Υπάρχει ένα οικοσύστημα γύρω από το κομμάτι των social media. Παλιά υπήρχαν μόνο τα websites. Θεωρούσαμε ότι ένα website είναι αρκετό για να μιλήσουμε προς τον κόσμο. Τα πράγματα όμως έχουν αλλάξει. Υπάρχει ένα ολόκληρο οικοσύστημα γύρω από το website, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει μηχανές αναζήτησης, τα blogs, τις διαφημίσεις, το περιεχόμενο. Μπορεί να υπάρχουν τα email, τα newsletters, πάρα πολλά εργαλεία. Το πιο βασικό, το πιο ουσιαστικό αυτή την περίοδο που παρουσιάζουμε είναι τα social media. Τα social media είναι τα λεγόμενα στα ελληνικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τι σημαίνει αυτό? Τα γνωρίζετε φυσικά, μερικά από τα πιο δημοφιλή εικονίδια βρίσκονται εδώ. Ότι ο χρήστης μέσα από τα social media μπορεί να γνωρίσει άλλο κόσμο, να βρει φίλους, να κάνει μεταξύ τους κουβέντες, να στείλει φωτογραφίες, να στείλει κείμενα. Αυτά είναι παροχημένα. Τα γνωρίζετε, δεν θα επιμείνω περισσότερο σε αυτά. Όλοι φυσικά ξέρετε το Facebook και όλα τα υπόλοιπα. Το θέμα εδώ είναι ότι τα social media έχουν ξεκινήσει πολύ δυναμικά και έχουν μπει στη ζωή μας εξαιτίας ενός άλλου παράγοντα. Όχι τόσο του υπολογιστή, αλλά του κινητού τηλεφώνου. Το κινητό τηλέφωνο είναι αυτό που μας έφερε πιο κοντά μέσω από τα social media. Άρα λοιπόν θα πρέπει κανείς να σκεφτεί ότι τα social media καταρχήν, κατά την προσωπική μου άποψη, είναι φτιαγμένα για να τα χρησιμοποιούμε μέσα από το κινητό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τα social media ως επιτοπλίστων πλέον στρέφουν και τους χρήστες όλο και περισσότερο στο κινητό. Εγώ θυμάμαι παλιά ότι καθόμουν στον υπολογιστή με τις ώρες προκειμένου να κάνω κάτι. Τώρα πιάνω τον εαυτό μου πολλές φορές όταν δεν εργάζομαι και θέλω να στείλω κάτι, οτιδήποτε, να το κάνω μέσα από το κινητό. Αυτή την εξάρτηση με το κινητό την έχουν, αν θέλετε, ευνοήσει πάρα πολύ οι πλατφόρμες που δημιουργηθήκανε για τα κινητά τηλέφωνα και τα social media. Άρα είναι σημαντικό εδώ να καταλάβετε ότι τα social media είναι κατά βάση πλατφόρμες οι οποίες δέχονται πολλούς επισκέπτες, μάλλον κυρίως και περισσότερο από τα κινητά τηλέφωνα. Και το λέω αυτό γιατί αυτό ουσιαστικά είναι η καρδιά της δομής των social media και θα δούμε λίγο παρακάτω πώς αυτό μας επηρεάζει. Κάποια από τα στατιστικά που υπάρχουν, φυσικά το Facebook είναι ο βασιλιάς, με παραπάνω από 50%. Ακολουθεί το YouTube, το οποίο είναι πάρα πολύ δημοφιλές, διότι εκεί μπορούμε να βρούμε βίντεο, μπορούμε να βρούμε ταινίες ολόκληρες καμιά φορά, αποσπάσματα. Τρίτο έρχεται το Twitter, το οποίο όμως ανεβαίνει ραγδαία και είναι διαφορετικής υφής μέσω κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση με τα υπόλοιπα και φυσικά και τα υπόλοιπα που ενδεχομένως γνωρίζετε, το Google+, το Pinterest, το LinkedIn κτλ. Τα στατιστικά δείχνουν ότι εάν κάποιος επιθυμεί να κάνει μια ολοκληρωμένη παρουσίαση της επιχείρησής του στο ίντερνετ μέσα από ένα website, δεν είναι αρκετό. Και αυτό διότι όλη η διαδραστικότητα που επιθυμούμε να έχει ένα website με τον ενδυνάμει πελάτη μας, συνήθως προκύπτει μέσα από τα social media. Άρα, ένα τυπικό δείγμα αναλογίας χρήσης των μέσων στην επικοινωνιακή στρατηγική που θα θέλαμε ενδεχομένως να καταστρώσουμε για ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, συνηγορεί στο ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κατά κόρον τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προωθήσουμε την επωνυμία μας, τα προϊόντα μας, τις υπηρεσίες μας. Κατά 54% είναι ένα τυπικό δείγμα, πολύ λιγότερο το email, το οποίο παραμένει σταθερό και αυτό αρκετά υψηλά, ωστόσο έχει παραγίνει το κακό με τα spam, όλοι λαμβάνετε φαντάζομαι, και τελευταίο ως μέσο διαδραστικότητας χρησιμοποιούμε το ίδιο το website. Πιο πολύ λοιπόν το website είναι ένας σταθερός πυλώνας, στιβαρός, πάνω στον οποίο χτίζουμε την παρουσία μας. Από εκεί και πέρα, για να επικοινωνήσουμε
με τους εν δυνάμει πελάτες μας για να επικοινωνήσουμε κείμενο και περιεχόμενο. Η διαδραστικότητα, η κυρίως πηγή της διαδραστικότητας είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πάμε να δούμε λίγο τη διαδικασία. Πώς θα μπορούσαμε δηλαδή να ξεκινήσουμε να χτίζουμε ένα εταιρικό προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν θα αναφερθώ συγκεκριμένα στο κάθε ένα, διότι αρκετά είναι γνωστά από εσάς και το Facebook και το Twitter. Απλά επιγραμματικά θα σας πω ότι δεν πρέπει όταν χτίζουμε ένα εταιρικό προφίλ να χρησιμοποιούμε τους προσωπικούς μας λογαριασμούς για να φαίνονται προς τον κόσμο. Απαιτείται να έχουμε προσωπικό λογαριασμό τις περισσότερες φορές για να δημιουργήσουμε μια εταιρική ιστοσελίδα, συγγνώμη, μια εταιρική εμφάνιση επάνω σε κάποιο social media. Οπότε πάμε και χτίζουμε όπως χρειάζεται συντονισμένα μια εταιρική σελίδα προφίλ με ωραία φωτογραφία, με το λογότυπό μας, με το λόγο μας, με το μότο μας ενδεχομένως. Και αρχίζουμε πλέον σιγά σιγά να καταστρώνουμε τον τρόπο με τον οποίο θα επικοινωνήσουμε προς τον κόσμο αυτό που θέλουμε να του πούμε. Προσοχή! Τα social media δεν είναι χώρος ανακοίνωσης δελτίων τύπου. Μην χρησιμοποιείτε μεγάλα και βαριά κείμενα. Τα social media είναι χώρος όπου θα μιλάγατε με ένα φίλο σας. Τόσο απλά. Και εκεί λοιπόν παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο το copyright, η κειμενογραφία. Η κειμενογραφία είναι μια ολόκληρη τεχνική, θα μπορούσε να πει κανείς, η οποία όμως, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι επιστημονικά αποδεδειγμένη ποια είναι η σωστή πρακτική για κάθε περίπτωση. Θα έλεγα ότι κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή από μόνη της. Άρα, ανάλογα με το τι θέλουμε να κάνουμε μέσα από το website και τα social media, θα χτίσουμε και την ανάλογη κειμενογραφία. Φυσικά, εδώ θα πρέπει που το ξέρετε όλοι, η φωτογραφία είναι ο βασιλιάς. Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε φωτογραφίες. Φωτογραφίες ωραίες, μεγάλες, οι οποίες δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι οι φωτογραφίες των προϊόντων μας που θέλουμε να προωθήσουμε μέσα από το μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Σαφώς θα μπορείτε να σηκώσετε μια φωτογραφία από μια κρεβατοκάμαρα, για παράδειγμα, αν πουλάτε έπιπλα. Θα ήταν όμως πιο ωραίο να προσεγγίζατε τον πελάτη με διαφορετικό τρόπο. Όπως παραδείγματος χάρη να δείχνετε ένα ζευγάρι το οποίο να είναι στο υπνοδωμάτιο παρά το ίδιο το αντικείμενο. Το λέω αυτό διότι αυτά είναι θέματα που αφορούν στο marketing, είναι θέματα που αφορούν στην εμφάνιση και πολύ λιγότερο στην οργάνωση μέσα του social media. Άρα εκεί θα πρέπει να έχετε μία άποψη για το εικαστικό και το πώς θα προσεγγίσετε αυτό το εργαλείο που λέγεται Facebook ή Pinterest ή οτιδήποτε άλλο. Ποιος είναι ο απότερος στόχος? Ο απότερος στόχος φυσικά πάντα είναι να αυξήσουμε το θόρυβο. Πώς αυξάνουμε το θόρυβο? Αυξάνουμε το θόρυβο γύρω από την εταιρεία μας όταν αποκτούμε περισσότερους φίλους, fans για τις σελίδες μας. Άρα λοιπόν εκεί θα πρέπει να το διαδώσουμε, να χρησιμοποιήσουμε κάποιους γνωστούς μας που ήδη έχουν αρκετούς φίλους και να το διαδώσουν στους δικούς τους φίλους ότι έλα να μου κάνεις like στη σελίδα μου. Και φυσικά αυτό το οποίο πρέπει να αποζητάμε είναι περισσότερα likes, περισσότερα shares, περισσότερες διαδόσεις και, αν μιλάμε για το Twitter, περισσότερα retweets. Ένα από τα αγαπημένα μου social media είναι το Pinterest. Εδώ ταιριάζει γάντι το ρητό «μια εικόνα, χίλιες λέξεις». Το Pinterest είναι ένα σχετικά πρόσφατο social media, το οποίο ο καθένας δημοσιεύει επάνω εικόνες, φωτογραφίες, είτε από πρόσωπα, είτε από αντικείμενα, είτε από εξωτερικούς φυσικούς χώρους. Είναι πράγματα που του αρέσουν, φτιάχνει εκεί albums και έτσι δείχνει προς τον κόσμο τι είναι αυτό που του αρέσει. Είναι ένα εξαιρετικό πρώτης τάξης εργαλείο, δεδομένου ότι έχουμε εικόνα για προϊόντα, για υπηρεσίες. Είναι εξαιρετικό να το χρησιμοποιήσετε. Είναι πάρα πολύ απλό στη χρήση του και συνεχώς αυξάνει ο κόσμος που το χρησιμοποιεί. Instagram. Ο λόγος που πάρα πολλοί κόσμος είναι κολλημένος στο κινητό του. Instagram. Συνεχώς ανοιχτό. Ένα πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ εύχριστο social media. Δεν θα έλεγα ότι είναι το κατεξοχήν καλό για εμπορικούς σκοπούς. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Ωστόσο, είναι εξαιρετικά δυνατό. Εμένα όταν ξεκίνησε μου θύμιζε κάτι με το Twitter, αλλά μόνο με φωτογραφία. Αντί δηλαδή να σηκώσω κάτι να πω κείμενο, βάζω μια φωτογραφία και γράφω κάτι πολύ μικρό από κάτω. Πάρα πολύ δυνατό, πρέπει να το δείτε και πρέπει να το έχετε, είτε για το εταιρικό σας προφίλ, είτε σε προσωπικό επίπεδο. Twitter.
Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Το Twitter ξεκίνησε δειλά πριν από αρκετό καιρό και έχει εξελιχθεί σε ένα εργαλείο το οποίο κανείς αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να προβλέψει που θα οδηγήσει η χρήση του. Τι θέλω να πω με αυτό. Μία φωτογραφία, ας πούμε, του Προέδρου της Αμερικής, αγκαλιά με τη σύζυγό του και απλά δύο φράσεις. 4 χρόνια ακόμη. Τράβηξε 770.000 retweets πριν από αρκετό καιρό, δεν ξέρω τώρα τι έχει γίνει. Πολύ δυνατό εργαλείο. Το Twitter, θα μπορούσε να πει κανείς ότι πλέον ασκεί κάποιος πολιτική μέσα από το Twitter. Αλλάζει η κατάσταση στον κόσμο μέσα από το Twitter. Πρόσφατα, ίσως να θυμάστε ότι στο κίνημα της Αραβικής Άνοιξης στη Μέση Ανατολή, τα social media παίξανε καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση εκεί των ατόμων που εξεγέρθησαν. Όπως επίσης πρόσφατα μπορεί να θυμάστε στην Τουρκία, όπου προκλήθηκε μεγάλο πολιτικό ζήτημα για τη χρήση των social media, ειδικά για το Twitter. Το Twitter έχει καταστεί πλέον και ένας ημιανεπίσημος, αλλά πολλές φορές πιο επίσημος και από τον επίσημο τρόπο ανακοίνωσης πολύ σημαντικών γεγονότων. Μάλιστα, πρόσφατα στην Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε από επιτελείς της κυβέρνησης και υπουργούς για να ανακοινώσουν κάποιες ρυθμίσεις, κάποιες αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο. Είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς. Πρέπει να το παρακολουθείτε. Είναι, πιστεύω, το εργαλείο το οποίο στα επόμενα 5 χρόνια θα μας εκπλήξει με το τι αλλαγές μπορεί να επιφέρει γενικότερα στο οικοσύστημα των social media. Πάμε στο LinkedIn. Το LinkedIn είναι ένα εργαλείο δουλειάς. Αν σκέφτεστε το LinkedIn, θα πρέπει να έχετε στο μυαλό σας ένα Facebook, αλλά όχι για πλάκα. Ένα Facebook επαγγελματικό. Δηλαδή, έχω προφίλ, έχω τη φωτογραφία μου, δεν σηκώνω φωτογραφίες από τις διακοπές μου και την παραλία, αλλά έχω μια προσωπική φωτογραφία, έχω το βιογραφικό μου, δείχνω πού έχω δουλέψει, δείχνω τι ξέρω να κάνω καλά, μπορώ να πάρω συστάσεις από συναδέλφους μου, μπορώ να βάλω το προφίλ μου να ανήκει σε μια εταιρεία στην οποία εργάζομαι και φυσικά μέσα από εκεί μπορώ να βρω δουλειά ενδεχομένως, διότι υπάρχουν και τα αντίστοιχα εργαλεία μέσα στο LinkedIn για να βρει κάποιος δουλειά από άλλες εταιρείες. Πολλοί headhunters, άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν για εξειδικευμένα στελέχη, χρησιμοποιούν το LinkedIn ως το πλέον καλό μέσο για να εντοπίσουν υποψήφιους, για να τους καλέσουν σε συνέντευξη για να πιάσουν κάποια δουλειά. Άρα λοιπόν είναι ένα εργαλείο δουλειάς και ένα εργαλείο προώθησης της επιχείρησής σας, γιατί και στο LinkedIn μπορείτε να έχετε εταιρικό προφίλ για την εταιρεία σας. Πάμε τώρα στο κομμάτι που μέχρι τώρα μιλήσαμε για το ποια είναι γενικά τα social media. Πάμε τώρα στο ουσιώδες. Το ουσιώδες ποιο είναι? Ότι το website μας είναι ο κορμός και τα social media είναι τα κλαριά μέσα στα οποία αναπτυσσόμεστε και θέλουμε να φέρουμε περισσότερο κόσμο. Πώς θα το καταφέρουμε αυτό? Υπάρχουν δύο τρόποι. Θα έχετε δει φυσικά σε πάρα πολλά websites ότι υπάρχουν τα κλασικά κουμπιά όπου είναι followers στο Twitter, like us on Facebook κτλ. Αυτές είναι οι κεντρικές τεχνικές, δηλαδή βάζουμε ένα κουμπάκι επάνω και καλούμε τον κόσμο να επισκεφθεί τη σελίδα μας στο αντίστοιχο social media. Ακόμη καλύτερος όμως τρόπος είναι σε κάθε οτιδήποτε σηκώνουμε, είτε αυτό είναι περιεχόμενο κειμένου, είτε αυτό είναι φωτογραφία, είτε αυτό είναι βίντεο, επάνω σε κάθε περιεχόμενο που έχουμε, να έχουμε τη δυνατότητα κάποιος επιτόπου, αν του αρέσει αυτό που βλέπει, να το κάνει share στους φίλους του. Άρα λοιπόν, αν κάποιος έρθει στο μαγαζί μας, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και ψωνίσει κάτι, να του δώσουμε τη δυνατότητα επιτόπου να το πει σε όλους τους φίλους ότι εκείνη τη στιγμή εγώ αγόρασα αυτό από αυτό το κατάστημα. Έτσι λοιπόν θα διαδώσουμε τη φήμη μας για το κατάστημα. Ή αν έχουμε ένα blog στο οποίο γράφουμε τα δικά μας αρθρογραφήματα και θέλουμε να τα διαδώσουμε σε πολύ κόσμο, να δίνουμε τη δυνατότητα στον αναγνώστη να το μοιραστεί με άλλους φίλους του στο Facebook για να πάρει, αντλήσουμε περισσότερη επισκεψιμότητα. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.